αυτό, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε ιδιαίτερα να, και λόγω θέσεως, να μην φτάσει μέχρι εκεί. Φαντάσου όμως και απ' την άλλη, πόσο δίκιο μπορεί να είχε, όχι στο αποτέλεσμα, πώς τον έπνιγε η κατάσταση που υπήρχε και που πέρασε και η στιγμή αυτή, πόσο τον μείωσε, πόσο τον υποτίμησε, πόσο τον ξεφτύλισε για να φτάσει, ας πούμε, εκεί που έφτασε. Να χτυπήσεις, ας πούμε, για να φτάσει στο σημείο να παραμορφώσεις στη Μούρη. Δεν χάθηκε, δηλαδή, να δώσει μια σπροξιά στον νόμο, κάτι, στη Μούρη. Εγώ δεν ακούμπησα καμία Μούρη. Ένα σπρόξιμο ήταν. Δεν μπορούσα να πάρω στα χέρια μου τα κλειδιά μου, του αυτοκίνητου μου. Τι έκανα, κάτι... Μπήκε και πολύ σάλτσα μέσα. Μπορώ να πω και ως στημένο, γιατί βρέθηκε και υλικό το οποίο... Και τι δείχνει το υλικό να χτυπάω εγώ καμιά Μούρη. Εννοείται από την κυρία Κυρκή. Βαρβαρά. Άρα το μήνυμα, Θέμη μου αγαπημένε, που στο έχω ξαναπεί, είσαι από τους σπουδαιότερους, δηλαδή η φωνή σου, αυτό το μέταλλο και το βελούδο στη φωνή σου δεν υπάρχει. Όμως, ρε γαμώτο, κλείστο το ρημάδι. Άστα, μην τα λες, άστα, να τα πούν κανένας άλλος. Είναι δυνατόν να περνάς τώρα ένα μήνυμα ότι, οκ, okay, δεν χτυπάμε πρόσωπο, αλλά άμα ρίξουμε καμιά σπροξιά στο σώμα, και δεν πειράζει. Καμιά κλωτιά, όπως ήταν. Δηλαδή, να σε ρωτήσω, επειδή είσαι αρσενικό και με θεωρείς και εμένα αρσενικό, και να μην το πάμε στην υπόθεση λίτρα. Να κάνουμε ένα διάλογο οι δυο μας. Επειδή και εσύ είσαι αρσενικό, έχεις και, είχες και ωραίες γυναίκες στη ζωή σου κτλ. Κτλ. Ποια είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορεί να υποστεί ένας άντρας? Να μιλήσω. Να χτυπάει μια γυναίκα και να ξεφτυλίζεται στο Πανελλήνιο επειδή χτύπησε μια γυναίκα, ή δανείζομαι, δεν το λέω για το λίτρα για σένα, δανείζομαι για τον φούφουτο να τρώει κέρατο. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο από μια άντρα σε μια γυναίκα, η ξεφτύλα είναι το κέρατο. Δεν λέω για το λίτρα, δεν ξέρω κάτι. Λέω γενικά. Άρα λοιπόν σε ρωτάω, αν σε ρώταγα, ποια είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα κατ' εσέ? Να έχει χτυπήσει μια γυναίκα, δεν έχει σημασία στο πρόσωπο ή στα πόδια. Χτύπημα είναι. Και να είναι τέτοια η ζημιά που τους έχεις επιφέρει και να μένεις φυλακή αδίκως δικαίως, δεν θα το κρίνω εγώ, το έχουν δικαιοσύνη αδίκως φυλακή, δεν έχει σημασία. Να ξεφτυλίσεις το Πανελλήνιο και να γίνεσαι τώρα σαν να είσαι οικογενειακές ιστορίες του Α ή το δικαστικό του Αντένα το μεσημέρι που παίζει, ή να έχεις φάει ένα κέρατο, να πεις ναι ρε έφαγα κέρατο, πρώτο και τελευταίο είμαι, άι πάγαινε από εδώ, πάμε παρακάτω, δεν άξιζες για μένα. Δεν σου είπα εγώ να της πει σε ευχαριστώ αγάπη μου που μου ρίξες κέρατο. Ούτε πόσο σ' αγαπώ που έφαγα κέρατο. Προφανώς θα πεις στο διάλογο πήγαινε πάμε παρακάτω. Προφανώς δεν θα αντιδράσεις. Α, τι ωραία που φάγαμε το κέρατο. Προφανώς. Αλλά ποια είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα? Το να δείρεις και να ξεφτυλιστείς ή να έχεις φάει κέρατο? Στη δικιά μου το ζύγι είναι να έχεις φάει κέρατο. Να το καταπιείς, να πεις δεν άξιζε αυτή η γυναίκα για μένα, να πεις και δύο βρυσίδια σε δύο φίλους σου και να πέρας παρακάτω. Αυτή είναι η διαδικασία δικιά μου. Δεν ξέρω γιατί. Έχει κολλήσει βελόνα σου εκεί πέρα. Κέρατο, 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 κέρατο. Ότι μα όταν λένε ξεφτύλα, μα, βρε Αφροδίτη, που θεωρώ ότι μεγαλύτερη ξεφτύλα μπορεί να υποστεί ένα άντρα από μια γυναίκα. Δεν πιστεύει αυτό το πράγμα, αλλά μπορεί να πιστεύει κάτι άλλο, είναι, ρε παιδί μου. Μια καλά τα γεμιστά που το φτιάξε. Όχι, ρε παιδί μου. Μην το κάνει τώρα μικροαστικό το θέμα. Μα τι μικροαστικό, μα όλοι οι καυγάδε. Όλοι οι καυγάδε έχουν μια αφορμή. Ναι, ωραία, εδώ είναι. Ο κύριο Λίτρα μιλάει για μια αφορμή. Και ο Αθέμης μίλησε για μια αφορμή. Αυτή η αφορμή, το χειρότερο που μπορώ να φανταστώ εγώ στο μυαλό μου είναι αυτή. Αυτό λέω. Γιώργο, εδώ σου λέει ότι εμένα δεν μου έδινε λέει, τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου. Και απλά αλλά δεν χτύπησε στο κεφάλι. Αλλά ήμουν κύριο, δεν τη χτύπησε στο κεφάλι. Αλλά παλιά σου όμω να πιστούσε κιόλα. Το θέμα είναι ότι μέσα στο βίντεο λέει, φαντάσου σε τι σημείο τον έφερε. Δηλαδή με κάθε τρόπο την πλέγεται όλο αυτό το πράγμα. Αλλά γιατί το κέρατο δηλαδή, οτιδήποτε είναι. Μπορεί να σου πει μια τέτοια, να τσακωθείτε και τι ομάδε, να διαφωνήσετε για τα οικονομικά, κάτι για το παιδί. Σφαλιάρε και κλωτσιέ. Μίλησε για ξεφτύλα, Αφροδίτη μου. Ξεφτύλα δεν είναι επειδή διαφωνεί για το παιδί. Κέρατο. Αν θα πάει στα αγγλικά ή θα πάει στα γερμανικά. Δεν είναι, ναι, αυτό για μένα θεωρώ ότι. Όταν... Για σένα, ρε Γιώργο. Αφροδίτη μου. Τώρα είσαι έξυπνη γυναίκα. Όταν λέει ξεφτύλα ο Αδαμαντίδης, τι πιστεύει ότι έχει στο μυαλό του? Δεν ξέρω. Το μυαλό του Αδαμαντίδη δεν μπορώ να το αναλύσω. Εσύ ρωτάς τι πιστεύει ότι έχει στο μυαλό του Αδαμαντίδης. Το ίδιο πιστεύω και εγώ με σένα, αλλά εδώ ο ίδιος λέει ότι σηκώνει και ρίχνει σούτ ακόμη και για τα κλειδιά του αυτοκινήτου που δεν τα βρίσκε. Δηλαδή, φαντάσου το άλλο. Δεν ξέρει ποιο είναι. Το ερώτημα, εγώ αναρωτηθήκα το παρελθόν, δεν πειράζει, θα αναρωτηθώ εκ νέου. Αυτού του ανθρώπου, σαν τον κύριο Αδαμαντίδη, με αυτέ τι απόψει,
σκεφτόμουν κάποτε, πρέπει να τους αποκλείσουμε και να σταματήσουμε να παίζουμε τις δηλώσεις τους ή να τους αφήνουμε να εκτίθενται, να ξέρουμε ποιοι είναι, να ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Δεν έχω απάντηση ακόμα να σας δώσω. Πάντως αυτό που ακούμε τώρα, που το έχουμε ξανακούσει, δεν πέφτω από τα σύννεφα. Καλά, είναι πολύ, απλά δεν βγαίνεις τηλεόραση. Ακριβώς. Δεν πέφτω από τα σύννεφα, είναι ντροπιαστικό. Πολλοί είναι αυτοί που τα πιστεύουν αυτά. Ας μείνει στο τραγούδι, στην καρδιά ο Θέμης, γιατί είναι φωνάρα όντως. Όλα τα άλλα. Μα είναι εγώ αυτό που του λέω με αγάπη, γιατί σε προσωπικό επίπεδο το συμπαθώ. Οι δηλώσεις των αδικούν και είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις αυτές. Ας μην μιλάει, ας βγαίνει να τραγουδάει. Δεν είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της προσωπικότητάς του, οι δηλώσεις του. Και άλλοι έχουν ίδιες απόψεις. Ναι, ναι, συμφωνώ. Και κάποιοι τραγουδιστές, σπουδαίοι, ίσως και σπουδαιότεροι όλων, καταστράφηκε η καριέρα τους από τις δηλώσεις του και αυτά που έλεγαν. Δεν θέλω και μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, το καταθέτω εδώ. Δικηγόρος της κυρίας Κίρκη είναι ο Αποστόλης Λύτρας. Ναι, αυτό το είπαμε και χθες, είναι απίστευτο. Αυτό είναι τα οξύμερα της ζωής. Λοιπόν.